Έχουμε μια παρέα. Βέβαια, βλέπω και κάποια παιδάκια εκεί, γιατί για τα παιδάκια είναι το θέμα. Παιδάκια. Αντώνη. Παιδάκια δεν έχουμε, κύριε Παπαδάκη. Α, δεν είναι παιδάκια. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδάκια δεν είναι, γιατί δεν έχουν πετρέλαιο για να πάνε στο σχολείο τους. Γι' αυτό δεν είναι τα παιδάκια. Εκεί είναι οι γονείς των μαθητών που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, γιατί με αυτή τη θερμοκρασία και χωρίς πετρέλαιο, φανταζόμαστε, κύριε Σαπαλίδη, είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αυτό που αναδείξαμε τις τελευταίες μέρες με τις κινητοποιήσεις και την κάθοδο στην Αθήνα γίνεται πράξη. Οι δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών ότι τουλάχιστον τα σχολεία θα έχουν πετρέλαιο φαίνεται να μην γίνονται πράξη. Και έτσι τα σχολεία είναι στα κόκκινα. Ελάχιστες μέρες απομένουν για να βγουν εκτός και να αρχίσουν να παγώνουν οι μαθητές. Οι θερμοκρασίες έχουν πέσει κάτω από το μηδέν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα είναι γύρω στο 0 και φτάνουν μέχρι μείον τις πρώτες ώρες. Δεν έχετε θέρμανση. Οι αίθουσες δεν έχουν καθόλου θέρμανση. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Αφενός μεν δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα γίνει στα σπίτια, τα σχολιά, τι θα γίνει. Λέει, δύο συναρμόδια υπουργεία παλεύουν αυτή τη στιγμή να βρουν λύση έτσι τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Ποιος μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό. Τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για την... Κύριε Παπαδάκη. Από πού πρέπει να τα πάρετε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, τα τελευταία μέρα λέγομαι Καράνης Λάζαρος. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Πολιτικού Πολιτικού. Ναι, από πού πρέπει, ναι. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα εγκρίνονται από τα σχολικές επιτροπές. Και είναι χρήματα για να καλύπτουν τα σχολεία. Ναι, πρέπει να τα πάρετε από το Δήμο. Θέλω να πω, πρέπει να τα πάρετε από το Δήμο. Για να καταλάβετε γιατί πράγματα. Ο Δήμος τι σας λέει, ο Δήμος τι σας λέει. Έχει χρήματα να σας. Ο Δήμος λέει ότι περιμένει λεφτά. Το θέμα είναι ότι και να. Καταλάβατε. Ο Δήμος θα βάλει τέλεια εκείνη της περιουσίας. Που δεν είναι αυτό. Δεν είναι λεφτά, ο Δήμος. Δεν είναι το χρήμα, δεν είναι αυτό. Δεν είναι από ιδίου πόρους. Ναι, κατάλαβα. Με ακούτε. Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Μιλάμε για ένα κονδύλι της τάξης των 10.000 ευρώ ετησίως, όταν το κάθε σχολείο χρειάζεται τουλάχιστον 12 με 15 τόνους πετρέλαιο. Δηλαδή εσείς θα πάρετε 10.000 ευρώ για όλα τα σχολεία της Φλόρινας. Πόσα σχολεία έχει η Φλόρινα? Το σχολείο. Το σχολείο. Για να καλύψει όμως όλα τα λειτουργικά. Για το κάθε σχολείο. Και πόσο πετρέλαιο μπορεί να καίει το... Τουλάχιστον 12 τόνους πετρέλαιο χρειαζόμαστε. 12 τόνους. Πόσο κάνει 12 τόνους τώρα με αυτό εσύ? 12 τόνους ο τόνος είναι 1.400. Θέλει 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Νερό, τηλέφωνο, ρεύμα. Αυτά πόσο